Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτικνά, ο Κώστας. Το σημερινό βίντεο γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, για να σας δείξω το προϊόν που έχουμε μπροστά μας, προφανώς. Και κατά δεύτερον, αυτό που με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, να δοκιμάσω την κάμερα του Xiaomi Note Pro 8. Το αγόρασε ο αδερφός μου πρόσφατα και ήθελα να δω πώς είναι σε συνθήκες μέτριου φωτισμού, γιατί είμαστε στην αποθήκη αυτή τη στιγμή στο χωριό και δεν έχουμε και τον καλύτερο δυνατό φωτισμό όπως θα ήθελα. Μια μέτρια λάμπα από πάνω και το flash του κινητού. Οπότε να δούμε τι ποιότητα βγάζει. 1080-60 fps. Αλλά θα το δούμε καθοδόν, καθώς κάνω το βίντεο, την ποιότητα και πώς θα είναι αυτή και αν θα με ικανοποιήσει και εμένα και εσάς. Το συγκεκριμένο προϊόν, να περάσουμε σε αυτό καθεαυτό, είναι μια λάμπα η οποία την αγόρασα πρόσφατα από τον Gearbest. Και όταν την αγόρασα, έδωσα τα δικά μου λεφτά. Το Gearbest έχει σταματήσει εδώ και καιρό να στέλνει προϊόντα τουλάχιστον σε μένα. Οπότε σκέφτηκα αρκετά, ήθελα να πάρω κάποια πραγματάκια γιατί καθυστερούσαν πάρα πολύ οι αποστολές. Και ένα από αυτά ήταν αυτή η λάμπα. Γιατί αυτή η λάμπα? Έχουμε και εδώ λάμπες. Η Xiaomi πουλάει και εδώ τις δικές της λάμπες, οι οποίες είναι πολύ ωραίες και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και μάλλον θα πάρω και τέτοιες. Αυτή την διάλεξα για ένα χαρακτηριστικό κυρίως. Εντάξει, είναι WiFi, συνδέεται με κινητό, με εφαρμογή που κατεβάζεις στο κινητό σου, συνδέεται με το Google Play και με Alexa. Κάποια στιγμή θέλω να επενδύσω είτε σε Google συσκευή που μιλάς, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είτε στις Alexa στο αντίστοιχο της Amazon. Μέχρι τότε όμως είναι για να το συνδέσει το κινητό. Αλλά αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο και θα σας πω για ποιο είναι αυτό. Η συγκεκριμένη είναι RGB. Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της. LE12 το μοντέλο. Wi-Fi 2,4 GHz, RGB και CCT. Δουλεύει σε 100 έως 240 volt και είναι 9 watt. Lifespan 2000 ώρες. Λοιπόν, τι έχει αυτή η λάμπα, τι το ιδιαίτερο? Εντάξει, μπορείς να τη ρυθμίσεις με το τηλέφωνό σου, μπορείς να βάλεις να ρυθμίσεις ώρα για να ανοίγει και να σβήνει, energy saving. Έχει διαφορετικά προφίλ για να το συνδέουμε στο κινητό και να το ρυθμίζουμε, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πραγματικά, όπως προείπα, είναι άλλο. Και θα σας δείξω πιο αμέσως. Λοιπόν, η λάμπα είναι αυτή, μια απλή λάμπα. Οκ, τη βιδώνεις, κάνεις τη δουλειά σου, όλα είναι υπέροχα. Έχει το manual. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτό εδώ πέρα. 13 ευρώ την πήρα, οπότε είναι καλό deal. Και έχει και το user manual μέσα με την εφαρμογή, τον barcode της εφαρμογής για να την κατεβάσεις. Και αυτό εδώ το χειριστήριο, το οποίο παίρνει δύο AAA μπαταρίες, αλφα-αλφα-αλφα. Λοιπόν, το χειριστήριο έχει on-off, έχει night mode, RGB για να αλλάζει τα χρώματα, πάνω κάτω για αυξομοίωση έντασης και προφίλ, για τα χρώματα νομίζω και για το white εδώ, 100% για να έχει full φωτεινότητα. Και κυρίως αυτό που με ενδιέφερε είναι κυρίως αυτό εδώ το πραγματάκι, γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται πάντα να ανοίγεις το κινητό για να το κλείνεις, απλά πατάς το κοντρόλο και το ρυθμίζεις. Την πήρα για να τη βάλω πάνω από το γραφείο μου. Εν τω μεταξύ σήμερα έχουν παρεμβολές, δεν ξέρω αν ακούγεται ένας βόμβος, αλλά είναι τα μαχητικά αεροπλάνα που πετάνε πάνω από το χωριό αυτή τη στιγμή. Αποφάσισαν σήμερα ότι θα βγουν βόλτα και θα έχουμε καταδιώξεις, οπότε σας ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη αν ακούτε ένα βόμβο στο βίντεο. Τέλος πάντων, αυτό με ενδιαφέρει κυρίως, το τηλεκοντρόλ, γιατί εντάξει, το κινητό χαίρομαι πολύ, όλοι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Καμιά φορά είναι πιο χρήσιμο και πιο γρήγορο να αναβοσβήνεις με ένα τηλεκοντρόλ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν έχεις πολλές λάμπες, έχεις και πολλά τηλεκοντρόλ, οπότε η RGB LED του TNS, το οποίο είναι λίγο κουραστικό και δεν ξέρεις τι είναι τι στο τέλος. Αλλά αυτό είναι αρκετά πρακτικό και είναι ο κύριος λόγος που έχει 1 ευρώ παραπάνω από το απλό μοντέλο. Το απλό μοντέλο είναι σκέτη λάμπα για το κινητό με την εφαρμογή χωρίς το τηλεκοντρόλ, οπότε νομίζω είναι καλό deal. Και γι' αυτό πιο πολύ ήθελα να σας το δείξω και το πήρα και εγώ. Η λάμπα είναι αλφα-wise, αν και δεν φαίνεται καλά στο κουτί, δεν γράφει καθένα αλφα-wise. Βλέπετε χαρακτηριστικά της. Και πάμε να τη βάλουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Και πάμε να δούμε τη λάμπα, πώς δουλεύει με το τηλεκοντρόλ. Κάποιες βασικές λειτουργίες, δεν έχω διαβάσει όλες τις λειτουργίες της. Υπόψη ότι επειδή έχουμε και φως από πίσω της αποθήκης και η λάμπα, η κάμερα, ο αισθητήρας δεν παίρνει φουλ το χρώμα, ίσως να μην μπορέσουμε να το δούμε σε πλήρη απόδοση. Θα σας πω και το πώς φαίνεται. Αλλά για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, η λάμπα με το που ανοίξει έχει αυτό το κόκκινο χρώμα. Σε εσάς φαίνεται τώρα όπως βλέπεις την κάμερα σε λευκό. Σας δείξω από πίσω. Έχω ένα άσπρο χαρτί,
για να φαίνεται ομοιόμορφο. Επειδή ο φακός της κάμερας προσπαθεί να πάρει περισσότερο φως για να δείξει σε σκοτεινό περιβάλλον, αλλοιώνει αρκετά την ποιότητα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας δούμε λίγο τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε. Έχουμε το λευκό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι θερμό λευκό και πηγαίνει προς ψυχρό χειρίζοντας το δεξιά-αριστερά. Μπορείς να αλλάξεις διάφορα μοτίβα του λευκού. Τραβάμε σε θερμό, πάμε σε ψυχρό, ok. Αυξομειώνεις την ένταση να το χαμηλώσεις όσο γίνεται. Αυξάνεις την ένταση του. Μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ικανοποιητική. Δεν σε τυφλώνει, αλλά είναι αρκετά ικανοποιητική για 9 W λάμπα. Και στο RGB, εκτός από τις εφαρμογές που μπορείς να βάλεις από το κινητό προφανώς, έχει κάποια βασικά χρώματα. Πατώντας το RGB σκέτο και τα button δεν κάνουμε κάτι, μόνο αυξάνουμε την ένταση, αλλά όχι τόσο πολύ. Ξαναπατώντας RGB αλλάζει, πάμε σε πράσινο, κόκκινο πράσινο, μπλε ανοιχτό, κίτρινο, μοβ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Βασικά είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα, είναι πάρα πολύ ομογενές. Δεν φαίνεται σε εσάς, φαίνεται τώρα λευκό όπως το βλέπω, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε το χαρτί πίσω. Έχει μπλε ανοιχτό, κόκκινο, αυτά είναι τα βασικά preset. Okay. Έχει επίσης κάποια μοτίβα, τα οποία αν τα πατήσω αλλάζουν. Βλέπετε αυξομειώνεται λίγο η ένταση. Έχουμε σε λευκό διάφορες εντάσεις. Γενικά έχει αρκετές παραμετροποιήσεις. Βέβαια δεν έχει το full εύρος που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα με το κινητό, να αλλάξουμε όλο το φάσμα των χρωμάτων, γιατί μπορείτε να βρείτε να ρυθμίσετε ό,τι χρώμα θέλετε μέσα στο κινητό. Εδώ έχει κάποια βασικά χρώματα και κάποια preset, κάποια αποφέλη που μπορείς να φτιάξεις από το κινητό. Είναι αρκετά ικανοποιητικό, κυρίως γι' αυτό εδώ, 13 ευρώ μαζί με το χειριστήριο. Το πήρα περισσότερο γιατί πολλές φορές ήθελα να το βάλω στο γραφείο μου επάνω, στη λάμπα του γραφείου, ώστε ξέρεις κάτι, κουράστηκα, κλείστο. Θέλω να κάνω unboxing, να μην πατάω διακόπτες, πάπα, άνοιξε το, γιατί ο διακόπτης είναι λίγο κρυμμένος και είναι λίγο άβολο. Θέλω να δω μια ταινία και να έχω από πίσω φωτός, παπ, πάρτο. Οπότε απλό, χωρίς να ψάχνω κινητά, χωρίς να ανοίγω να κλείνω, έχω το χειριστήριο και με αυτό μπορώ και λειτουργώ. Νομίζω ότι είναι κομπλέ. Τι λέτε εσείς? 13 ευρώ, σας έχω το link αλλού κακού, τσεκάρετε το, ρίξτε του μια ματιά. Αυτά από μένα, ελπίζω να φάνηκε, νομίζω, εγώ είμαι πάντως ικανοποιημένος από τα αυτά που βλέπω από την κάμερα του κινητού του αδερφού μου, αρκετά ικανοποιημένος. Δεν σας άρεσε και εσάς. Οπότε με ένα σπάρω δύο τριγωνία και ένα συγκριτικό για την κάμερα του Xiaomi σε συνθήκες unboxing, γιατί σε κλειστό περιβάλλον δεν μπόρεσα να βρω πολλά βίντεο samples για να τα τσεκάρω. Αυτά από μένα. Κώστας Τσεκτεκνάνε, ευχαριστήσω τον Μπάρι που μετά από χρόνια είναι cameraman πάλι στο κανάλι. Ευχαριστώ Παρασκευά. Ο Παρασκευάς δεν μιλάει, κουνάει το κεφάλι του. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά.